Για πάμε να δούμε τι γίνεται στο Τζάνιο. Είναι μαζί μας η κυρία Μέρη Αγρογιάννη, μέλος του ΔΣ της ΕΙΝΑΠ. Κυρία Αγρογιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα, στο κρατικό της Νίκαιας. Ναι, ναι, τι γίνεται εκεί πέρα? Κοιτάξτε, εμείς είχαμε χθες γενική εφημερία μέχρι σήμερα το πρωί. Αυτό που έγινε στα επίγοντα COVID είναι ότι το πρωί μετά το κλείσιμο της εφημερίας υπήρχαν 17 ασθενείς που χρειάζονταν εισαγωγή και δεν υπήρχαν διαθέσιμα κρεβάτια για να μπορέσουν να γίνουν εισαγωγή. Ανάμεσα σε αυτούς και ένας ασθενής διασωληνωμένος. Οι ασθενείς αυτοί... Με COVID, με κορονοϊό οι άνθρωποι. Ναι. Με COVID όλοι οι άνθρωποι και όλοι με ανάγκη για οξυγόνο προφανώς. Αυτοί οι ασθενείς έμειναν στα επίγοντα σε φορεία. Κάποιοι από αυτούς ήταν από την προηγούμενη μέρα το μεσημέρι εκεί ή από την προηγούμενη μέρα το απόγευμα. Και οι γιατροί που ήμασταν εκεί επικοινωνήσαμε, όπως μας είχε δώσει και οδηγία το Υπουργείο, μέσω της ειδικής πλατφόρμας, με το ΕΚΑΒ, με τον ΟΔΙΚ, για να διακομιστούν στα περίφημα κρεβάτια που έδωσε ο ιδιωτικός τομέας. Και βέβαια ενημερωθήκαμε καταρχήν ότι ο ιδιωτικός τομέας, όπως και την προηγούμενη φορά για τα ελάχιστα κρεβάτια που είχε δώσει, έχει βάλει συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να δεχτεί να διακομιστούν οι ασθενείς, δηλαδή να μην είναι πολύ βαριά, να μην έχουν άλλες παθήσεις, παράλληλα δηλαδή να μην χρειάζονται για παράδειγμα αιμοκάθαρση, να μην είναι χειρουργική ασθενής, να μην είναι καρδιολογική ασθενής, δηλαδή επί της ουσίας ασθενείς που είναι σε πολύ ελαφριά κατάσταση. Και αφετέρου, όσο περνούσε η ώρα και επειδή δεν υπήρχε και καμία ενημέρωση για τη μεταφορά τους, ενημερωθήκαμε άτυπα ότι δεν πρόκειται να διακομιστεί κανένας ασθενής σήμερα και να ψάξουμε να βρούμε κρεβάτια για να μεταφερθούν. Οπότε, ή θα πρέπει αυτοί οι ασθενείς να περιμένουν μέχρι να αδειάσει κάποιο κρεβάτι στα τμήματα COVID του νοσοκομείου από κάποιο εξιτήριο που πιθανόν να γίνει τις επόμενες ώρες, ή θα παραμείνουν άγνωστο για πόσο σε φορεία στα επίγοντα. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί, οι 17 άνθρωποι για τους οποίους μας μιλάτε, αυτή την ώρα παραμένουν στο κρατικό της Νίκαιας στην κατάσταση που μας λέτε? Μέχρι πριν 2-3 ώρες ήταν εκεί, σας λέω, πιθανόν κάποιος να έχει μεταφερθεί σε κάποιο κρεβάτι που άδειασε, γιατί έγινε προσπάθεια να γίνουν όσα εξιτήρια μπορούσαν να γίνουν προφανώς, γιατί αυτό δεν μπορεί να γίνει κατά παραγγελία. Και αυτό συνεχιζόταν μέχρι να κάνετε όλες αυτές τις κινήσεις οι οποίες ήταν απαραίτητες και να φάτε άκυρο, που λέει και ο γιος μου, 24 ώρες πριν. Επί 24 ώρες ήταν εκεί στα Ράτζα και περιφέρονταν αυτοί οι άνθρωποι. Κάποιοι ναι, κάποιοι είχαν κλείσει και 24 ώρες και από ό,τι φαίνεται κάποιοι θα παραμείνουν και άλλες ώρες εκεί. Να ρωτήσω, κυρία Αγρογιάννη, εκεί στο κρατικό της Νίκαιας κοντά του έχει ιδιωτικά νοσοκομεία? Φυσικά έχει ιδιωτικά νοσοκομεία. Καταρχήν έχει το Μετροπόλιταν που είναι περίπου 6 χιλιόμετρα παρακάτω, το οποίο με βάση την ανακοίνωση του Υπουργείου έχει παραχωρήσει το φοβερό αριθμό των 22 κρεβατιών για να νοσηλεύσει ασθενείς με COVID από τα 262 που διαθέτει συνολικά. Το οποίο είναι πραγματικά αστείο αν σκεφτείτε ότι εμείς έχουμε 17 ασθενείς αυτή τη στιγμή που είναι σε φορεία στα επίγοντα. Και φυσικά, εντάξει, καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό είναι μια μεγάλη κοροϊδία από την κυβέρνηση που βγαίνει και πανηγυρίζει αφενός ότι το ΕΣΥ δεν πιέζεται και αφετέρου ότι να ορίστε εδώ η μεγάλη προσφορά του ιδιωτικού τομέα. Την είδαμε για άλλη μια φορά τη μεγάλη προσφορά του ιδιωτικού τομέα. Και φυσικά καταλαβαίνετε ότι δεν είναι κάτι που προέκυψε ένα πρωινό, μια δύσκολη εφημερία, ήταν και ερευνό συνεδρία. Ήταν κάτι που το βλέπαμε να έρχεται όλο το προηγούμενο διάστημα. Ότι αρχίζει να αυξάνεται πάρα πολύ προσέλευση, ότι έχουν αυξηθεί κατά 35% οι εισαγωγές το τελευταίο διάστημα, λόγω και της μεγάλης διασποράς που υπάρχει. Επίσης, ήταν κάτι που το είχαμε ξανακαταγγείλει, ότι στο νοσοκομείο της Νίκαιας υπάρχει πρόβλημα με το σύστημα οξυγόνου. Οπότε δεν είναι απλά ζήτημα να αδειάσουν κάποια παραπάνω κρεβάτια για να βάλουν ασθενείς με COVID. Είναι ότι το νοσοκομείο δεν μπορεί να υποστηρίξει τις ανάγκες αυτών των ασθενών. Μάλιστα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται κανείς. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται κανείς να κάνει κάποιο σχόλιο. Θέλω, με την ιδιότητά σας ως μέλος του ΔΣ της ΕΙΝΑΠ, θέλω το σχόλιο σας, γιατί ανάμεσα στα άλλα επιτελικά, σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της πανδημίας, εδώ μαθαίνουμε ότι κλείνει τη λειτουργία του, σταματά τη λειτουργία του ένα από τα τρία όλα και όλα παιδιατρικά, μιλώ για αυτό στην Πεντέλη, ναι. Και μετατρέπεται, λέει, σε αυτές τις συνθήκες σε εμβολιαστικό κέντρο εν μέσω, σε μια περίοδο που έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων στα παιδιά από την έναρξη πανδημίας. Τι είναι αυτό, πάλι? Έτσι ακριβώς είναι, και σε μια περίοδο που ανοίγουν τα σχολεία με τα πρωτόκολλα τα οποία ανοίγουν και που πραγματικά δεν ξέρουμε τι θα γίνει τις επόμενες μέρες και τις επόμενες εβδομάδες, είναι
ένα θέμα το οποίο το έχουμε καταγγείλει και σαν, το καταγγείλαμε και σαν ΕΙΝΑΠ, το καταγγείλαν και οι εργαζόμενοι εκεί και θα προχωρήσουν και σε κινητοποιήσεις. Προφανώς είναι μια απαράδεκτη εξέλιξη και φαίνεται ακριβώς ο σχεδιασμός που υπάρχει από μεριάς της κυβέρνησης, η υποβάθμιση του δημόσιου συστήματος υγείας. Κλείνει το ένα από τα τρία παιδιατρικά νοσοκομεία που υπάρχουν, επειδή ακριβώς δεν έχει πάρει ούτε τα μέτρα για τον σωστό εμβολιασμό μέσα από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, μέσα από ένα ολοκληρωμένο σύστημα που θα μπορεί όντως να κάνει τους απαραίτητους εμβολιασμούς και για τα παιδιά. Και πραγματικά στερεί αυτή τη στιγμή από το. Το λαό της Αττικής ολόκληρης, ένα παιδιατρικό νοσοκομείο, την γενική του εφημερία που όντως βοηθούσε και στήριζε όλο το λεκανοπέδιο, σε αυτή την περίοδο.